Θέλει να κάνει δύο ερωτήσεις ο Μαθιός, να το αφήσουμε. Ό,τι θέλετε. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω λίγο να αλλάξουμε το κλίμα με την έννοια ότι εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι υπάρχει μια απόφαση σήμερα από τον ελληνικό λαό. Πρέπει, κατά τη γνώμη μου, παρότι θα συνεχιστεί η κουβέντα για τα θέματα τα οικονομικά που είναι φλέγοντα, να γίνει και μια συζήτηση για άλλα θέματα. Κύριε Πολάκη, κράτησα μια φράση από τα τρία πράγματα που μας είπατε, που εγώ νομίζω ότι απασχολεί εξίσου την ελληνική κοινωνία. Τι σημαίνει η εντολή να κυβερνήσουμε, είπατε. Αφήστε τα οικονομικά, αφήστε τα υπόλοιπα. Έχω την αίσθηση ότι το κομμάτι να κυβερνήσουμε. Συμφωνάμε. Καθαρίζουμε, κυβερνάμε. Ωραία. Εγώ λοιπόν θέλω να γίνω πολύ συγκεκριμένο. Έχω την αίσθηση ότι το κυβερνάμε. Ναι. Δεν το έχετε πράξει στο βαθμό προφανώς, που θα έπρεπε και που θέλει ο ελληνικός λαός. Προφανώς. Γι' αυτό και το λέω. Γιατί λειτουργούμε πέντε μήνες με τον πιστόλι στον κρόταφο της θηλιάς του χρέους. Σήμερα πέφτετε, αύριο σας ρίχνουμε, αύριο σας κόβουμε τη ρευστότητα κτλ. Αν συνεχίσουμε έτσι, λοιπόν, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Λοιπόν, όχι, προφανώς και θα κάνουμε, γιατί μαθαίνουμε γρήγορα. Και κάποιοι μαθαίνουμε πιο γρήγορα. Ή μπορεί να ξέραμε και από πριν. Είναι ένα μικρό παράδειγμα που σαν τέτοια υπάρχουν εκατοντάδες. Το οποίο ποιο είναι αυτό το παράδειγμα? Είναι 80 παραγωγοί, 85, από αποκόρονα και σφακιά, οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν αίτηση φέτος για την πληρωμή της βιολογικής κτηνοτροφίας του 2012. Γιατί η υπηρεσία υγειονομική εδώ στα Χανιά, η κτηνοτροφική υπηρεσία, έχει κάνει ένα λάθος που το έχει παραδεχτεί και το έχει στείλει από 19 Γενάρη στην Αθήνα. Που λέει, παιδιά, όταν κάνατε την αίτηση, σε ένα κουτάκι της φόρμας της αίτησης, ξεχάσαμε να βάλουμε τον αριθμό της πρόσκλησης. Το γράφει αυτό εδώ ο κ. Μεσαριτάκης, ο κτηνίατρος, το υπογράφει και το στέλνει πάνω. Και λέει, παρακαλώ, διορθώστε το να μπει, γιατί με το να μην είναι γεμάτο αυτό το κουτάκι, δεν μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το σύστημα να κάνουν οι άνθρωποι την αίτηση πληρωμής για να πληρωθούν. Λοιπόν, αυτό το στέλνουν πάνω. Με παραδοχή του λάθους από την υπηρεσία εδώ. Είναι 3 λεπτών δουλειά. Πατάς το κουμπί, ανοίγεις το σύστημα, συμπληρώνεις το ίδιο νούμερο σε αυτούς τους 80, το κλείνεις και μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν την αίτηση. Δεν γινόταν. Δεν γινόταν. Και μαθαίνω στη διάρκεια που πάω, έτσι, λέω στην αρχή, εντάξει, σαμποτάζ μας κάνουν οι άλλοι. Ο προηγούμενος πρόεδρος του ΠΚΠ που βγάζει ότι ήθελε να κάνουμε, λέει, αιμοληψία από όλα τα πρόβατα του κοπαδιού και όχι δειγματοληπτικά για να καταθέσουν τις αιτήσεις κτηνοτρόφοι. Λέω, μας κάνουν σαμποτάζ. Αλλάζουν. Μπαίνουν αυτοί που πήγαν τώρα. Συνεχίζει να μην γίνεται. Και μαθαίνω ότι από τους 85 οι 5 το έχουν κάνει. Πηγαίνω εκεί. Βρίσκω τον διοικητικό διευθυντή. Ο οποίος μου λέει: μα δεν μπορώ, με έχουν μπερδέψει, μου λέει η άλλη από κάτω. Λέω: πού σε έχουν μπερδέψει? Έχετε μια κυρία πάνω, η οποία με ύφος 800 καρδιναλίων αρχίζει να μας κάνει μια ανάλυση από πάνω μέχρι κάτω, γιατί αυτό είναι παράνομο και έτσι και η πολιτική ευθύνη. Ρε Χριστιανή μου, και η προηγούμενη κυβέρνηση και εμείς πήραμε απόφαση να τους καλύψουμε αυτούς. Και πρέπει να προχωρήσει. Γιατί δεν το κάνει? Δεν γίνεται, δεν έχουμε ασχοληθεί από το Δεκέμβριο καθόλου με αυτό το θέμα. Καθόλου. Λέω: ό,τι είπες είναι μπούρδες, λες ψέματα. Μπαίνουν στο κομπιούτερ, βλέπουν ότι αυτοί οι 4-5 είχαν φτιαχτεί με παρεμβάσεις έξοδεν ή έτσι. Πώς το λένε, 2 το Μάρτι, 1 τον Απρίλιο, 2 το Μάη. Και τις λέω πολύ απλά: κυρία μου, διάλεξε. Ένα από τα τρία είσαι. Ή βαριέσαι και ξύνεσαι, ή κάνεις συνειδητό σαμποτάζ γιατί τις έχουν βάλει προηγούμενοι, ή τα πιάνεις. Ένα από τα τρία είσαι. Έβαλε τα κλάματα, έφυγε από θέση προϊσταμένης και την επόμενες 2 μέρες φτιάξανε το σύστημα. Γιατί το κάνανε αυτό? Γιατί το κάνανε αυτοί? Γιατί τα πιάνανε. Είναι πολύ απλό. Από αυτούς που είχαν αναλάβει για τα γραφεία ή δέχονταν πολιτικές παρεμβάσεις για να ανοίξουν το σύστημα. Αυτό γινόταν. Λοιπόν, αυτός ο μηχανισμός ή τον καθαρίζεις ή σε καθαρίζει. Είσαι ρουφάει. Αυτό λέω να καταλήξω. Πάντως, κύριε Πολάκη, ξέρετε ποιο είναι? Και μπορώ αυτή τη στιγμή να σας μιλάω όλο το βράδυ. Ωραία, έχω για τέτοια εγώ... πράγματα. Με το Υπουργείο Υγείας. Όχι, έχουμε να πούμε κάτι. Εγώ το ανέφερα με την εξής έννοια και δεν έχει νόημα το να μπούμε σε μια διαδικασία. Και το κυβερνάμε είναι, λύνουμε προβλήματα. Ωραία, το λύνουμε προβλήματα νομίζω ότι σιγά σιγά περνώντας ένα πεντάμινο εξάμηνο, το κομμάτι των διαπιστώσεων για όλα αυτά που λέτε και της ανοχής σε σχέση με τις διαπιστώσεις πρέπει να περάσει σε μια άλλη φάση. Κύριε Βουργάκη, μέσα σε όλο αυτό είχαμε εξελίξει την δημοκρατία. Ένα θέμα, μάλιστα διάβασα το μήνυμα του κύριου Βουλγαράκη, έγραψε ένα επιτέλους. Κοιτάξτε. Θέλω το σχόλιο. Το σχόλιο είναι ότι κατά γνώμη μου ορθώς έπραξε ο Αντώνης Σαμαράς σήμερα. Είχαμε προφανώς πρόβλημα. Είχαμε πρόβλημα γιατί χάσαμε τις εκλογές, ολοφάνερα. Άργησε 5 μήνες. Έκανε λάθος. Όχι, και θα σας πω γιατί. Και βέβαια είχαμε και την αποτυχία να περάσουμε το δικό μας μήνυμα στο δημοψήφισμα αυτό. Άρα λοιπόν ήταν πράξη ευθύνης από πλευράς του.
Εγώ πιστεύω ότι πιστώνεται αυτή την πράξη, όπως πιστώνεται και το γεγονός ότι στην κυβέρνηση του 12, μέσα σε φοβερές δυσκολίες και βέβαια και με έναν τρόπο επώδυνο για τον κόσμο που έχει αφήσει πληγές, κατάφερε όμως να αποφύγει τα χειρότερα, κατάφερε να αποφύγει τη χρεοκοπία, να αποφύγει την έξοδο από το ευρώ και κατάφερε να βάλει στο δρόμο την ανάκαμψη που είχε ξεκινήσει με αργά αλλά σταθερά βήματα στο δεύτερο εξάμεινο του 2014. Αυτά λοιπόν του πιστώνονται, όπως πιστώνεται και ο υπεύθυνος τρόπος αποχώρησης του. Πιστεύω ότι όχι, δεν έπρεπε να γίνει νωρίτερα, γιατί αν είχε γίνει νωρίτερα, όλη αυτή η διαδικασία του δημοψηφίσματος τώρα και αυτά που ενδεχομένως έρχονται και η πολύ επικίνδυνη κατάσταση της χώρας, θα μας είχαν βρει εμάς αλληλοσπαρασόμενους μεταξύ των υποψηφίων στην προετοιμασία του εκτάκτου συνεδρίου. Ξέρετε ότι οι πληροφορίες λένε ότι του είχε ζητηθεί παραίτηση τουλάχιστον μία μισή μέρα πριν. Εντάξει, δεν θέλω να πω σε αυτά, δεν τα γνωρίζω, δεν τα άκουσα κι εγώ αυτά. Όχι, δεν είναι τώρα. Τα άκουσα στα μέσα ενημέρωση, θέλω να πω απόψε. Δεν το είχα ακούσει. Έχουν βεβαιωθεί, δεν είναι. Ναι, εντάξει. Θεωρώ. Το λέω σε σχέση με γιατί, ξέρετε, το ότι αποχωρεί ο αρχηγός ενός κόμματος. Τη στιγμή που έπρεπε. Ωραία. Το ότι αποχωρεί ο αρχηγός ενός κόμματος μετά από μια ήττα, νομίζω ότι είναι ένα πράγμα που λίγο πολύ όλοι το κάνουν. Το ερώτημα για μένα είναι πιο βαθύ. Αν θεωρούμε ότι έχει κάνει λάθος στον τρόπο που διαχειρίστηκε πολιτικά αυτή τη διαδρομή ή όχι. Γιατί αν θεωρούμε ότι δεν έχει κάνει λάθος, είναι το επόμενο ερώτημα, ξέρετε, με το αν θα πρέπει να αλλάξει πολιτική διαχείριση στην Δημοκρατία. Τοποθετήθηκα και στην περιφερειακή μας συνδιάσκεψη στο Ηράκλειο πριν από λίγους μήνες και είπα ότι έχουμε κάνει λάθη, σαφέστατα. Έτσι. Είπα τι πιστώνεται ο Αντώνης Σαμαράς και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα αυτά που έγιναν δηλαδή στα δύο χρόνια. Εγώ θέλω να σας πιέσω λίγο. Αλλά να με πιέσω, δεν χρειάζεται. Όχι, το λέω με την εξής. Ο κύριος Μημαράκης ήταν σε τελείως διαφορετικό ύφος, ας πούμε, στη δήλωσή του αυτή, σε σχέση με τη στάση την οποία είχε ο κύριος Σαμαράς στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση όλο το διάστημα. Να πάω στο πιο απλό δηλαδή. Εγώ σας είπα. Προφανώς γιατί στιγμές είναι κρίσιμες. Καλά, παιδιά. Εδώ νομίζω ότι το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας. Οι στιγμές ήταν κρίσιμες και προ 5 μέρες. Λοιπόν, θα ήθελα να μ' ακούσετε. Τώρα έχουμε ένα δεδομένο. Γιατί πιστεύω ότι έχω να σας πω κάτι που είναι ίσως δεν έχει συζητηθεί τόσο πολύ. Καταρχάς, πρέπει να σας πω ότι αυτό που είπα, αυτό το οποίο αναφέρθηκα στα θετικά και στα αρνητικά, αναφερόμουν στην περίοδο της διακυβέρνησης. Εννοώ μέχρι τον Γενάρη του 2015. Για τα μετά το Γενάρη του 2015, εγώ θεωρώ ότι δεν έπρεπε να γίνει αλλαγή μέχρι τώρα. Για τον λόγο που σας είπα, γιατί δεν μπορεί εν ώψη χρεοκοπίας ενδεχομένου δημοψηφίσματος όλο αυτό να μπει σε διαδικασία εσωκομματικών αλλαγών. Αλλά βεβαίως όταν έρχεται και η δεύτερη ήττα, κάποια στιγμή πρέπει να βάλεις και μια γραμμή και να πεις εδώ αλλάζουμε τώρα δεδομένα. Το κυριότερο για μένα είναι το εξής. Γιατί τείνουμε στην Ελλάδα να επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στο παρελθόν. Ξέρετε και το είδατε και στο προηγούμενο μέρος της κουβέντας μας, ότι εγώ επικεντρώνομαι στο αύριο κατά το δυνατόν. Για μένα. Το παλιό πολιτικό σύστημα που είναι αυτό που βλέπουμε όλοι μαζί και δεν ξέρω και το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι κάποιοι νέοι άνθρωποι, μπορεί να είναι μια καινούρια πολιτική δύναμη, αλλά δεν είναι άμυροι του βαρύτερου αμαρτήματος του πολιτικού συστήματος. Το οποίο βαρύτερο αμάρτημα του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα είναι το να παρουσιάζει τα πράγματα πολύ διαφορετικά από ό,τι ενδεχομένως είναι ή πιστεύει. Και αυτό βγαίνει σε διάφορες φάσεις, στη μία ή στην άλλη περίπτωση. Εγώ τι θα ήθελα τώρα για το αύριο. Εγώ δεν θα ήθελα να δω τη Νέα Δημοκρατία να αναλύσκεται σε καλλιστεία για την ανάδειξη του επομένου αρχηγού. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα σαν κεντροδεξιά. Είναι ολοφάνερο αυτό. Έχετε να δείξει πρόσωπο. Γιατί πέρα από τη στρατηγική είναι και το πρόσωπο. Αν δεν ήταν εγώ, έχω να προτείνω, δεν έχω να προτείνω. Όχι, δεν το λέω εγώ και δεν νομίζω ότι είναι και. Όχι, για μένα δεν έχει κόψει γενικώ. Είναι και αδόκιμο. Θα σας πω. Είναι για μένα δεν έχει αναδειχθεί κανένα πρόσωπο. Με αυτή την έννοια, δεν το λέω στην έννοια ότι. Αυτή τη στιγμή και θα σας πω με ποιους όρους πρέπει να αναδειχθεί και τι θα πρέπει να κάνει. Ξαναλέω ότι δεν θα πρέπει να είναι καλλιστεία, να βρούμε ποιος μας άρεσε, ποιος έπεισε περισσότερο τον κόσμο, να ψηφίσουμε πάλι μαζί, να βγει ένας αρχηγός. Και ποιος είχε πιο όμορφο από τον Τσίπρα τώρα. Ενδεχομένως, προφανώς. Αυτό που χρειάζεται σήμερα στην Ελλάδα είναι μια νέα πολιτική πλατφόρμα του φιλελεύθερου χώρου. Τονίζω ότι εγώ είμαι φιλελεύθερος, έτσι το λέω σε κάθε ευκαιρία, δεν έχω κανένα λόγο. Χωρίς το νέο. Κρύβω. Αν θέλετε να προσθέσετε και το νέο, δεν με προσβάλλετε. Εγώ αυτοχαρακτηρίζομαι φιλελεύθερος. Αν θέλετε να πείτε νεοφιλελεύθερο, επειδή επικρατεί στην Ελλάδα αυτό και το θεωρείτε προσβλητικό, εγώ δεν το θεωρώ ούτε προσβλητικό ούτε κακό. Είμαι φιλελεύθερος όμως. Εγώ δεν κρύβω τις απόψεις μου. Η παράταξη που κυβερνά κρύβει τις απόψεις της. Η παράταξη που κυβερνά κρύβει τη νεοκομμουνιστική ιδεολογία της. Είδατε, εγώ βάζω και εγώ το νέο πριν από το κομμουνιστικό για να σας πω, να σας διαχωρίσω από το κουκουέ βασικά. Λοιπόν, το οποίο βρίσκω ότι έχει μια συγκρότηση και λογική συνέπεια που εσείς δεν έχετε. Δική σας πλευρά, όχι εσείς προσωπικά. Λοιπόν, τώρα, τι χρειάζεται για μένα. Ο φιλελεύθερος χώρος είναι αυτός που πρέπει
να συσπυρώσει, κατά την άποψή μου, αυτό που παλιότερα λεγόταν αστική παράταξη και που είναι όλος ο χώρος από την κέντρο αριστερά μέχρι τη δεξιά. Να τη συσπυρώσει, γιατί είναι αυτός ο χώρος που μπορεί να διασφαλίσει την ευρωπαϊκή πορεία που οι περισσότεροι Έλληνες θέλουν και είναι αυτός ο χώρος που οφείλει σήμερα να αρθρώσει πολιτικό λόγο και πρόταση για το αύριο, η οποία θα αντιμετωπίζει την αριστερή, ριζοσπαστική αριστερά, λέγεται αυτό, αποκαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ. Για μένα είναι μια ακραία μορφή της αριστεράς, δεν υπάρχει αλλού στην Ευρώπη αυτό το μοντέλο, η οποία θέλει να ανατρέψει αυτό που είναι επιλογές των Ελλήνων πολλών δεκαετιών. Ξέρετε, η ζώνη του ευρώ και του ευρώ είναι, αν θέλετε, ένα μέρος ενός συνολικού πράγματος. Οι Έλληνες επέλεξαν εδώ και δεκαετίες ότι θέλουν να ζουν σε ένα σύστημα το οποίο θα είναι ανοιχτό στον εξωκόσμο, θα είναι μια ελεύθερη οικονομία, κοινοβουλευτική δημοκρατία, κράτος δικαίου κλπ. Εδώ αυτά σήμερα απειλούνται από μια τριτοκοσμικού σοσιαλιστικού χαρακτήρα εντός εισαγωγικών επανάσταση. Και σε αυτό απέναντι, όπως ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ μάζεψε συνιστώσεις κομμουνιστικές, νεοκομμουνιστικές, ξέρω εγώ τι, παλαιοπασόκους, δεν ξέρω εγώ τι, και έφτιαξε ένα πράγμα, ένα ενιαίο μέτωπο κατά κάποιο τρόπο, το ίδιο, σεβαστό απολύτως. Αρκεί να λέει και καθαρά ποιες είναι οι ιδέες του, βέβαια, και ποια είναι η ατζέντα του, να μην είναι κρυφή η ατζέντα. Ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο, με ολοφάνερη ατζέντα, φιλελεύθερη, μεταρρυθμιστική, ευρωπαϊκή, που έχει και πολλά πράγματα τα οποία είναι δυσάρεστα σήμερα, γι' αυτό είπα να λέμε την αλήθεια. Αυτό θα μας ξεχωρίσει από το παλιό σύστημα. Αυτό νιώθω εγώ ότι με ξεχωρίζει από παλιά πολιτικά συστήματα και από παλιά πολιτικά πρόσωπα. Το ότι κάνω ό,τι μπορώ να λέω την αλήθεια. Και παλιότερα που μπορεί να είχα μπροστά μου εκλογές, και τώρα που μιλώ χωρίς να υπάρχει καμιά επικείμενη εκλογική αναμέτρηση. Ξέρετε, για κάποιου από τον πολιτικό σας χώρο, υπήρχαν αναλύσεις και αυτή τη βδομάδα που ήταν από ανθρώπους που κινούνται στον ίδιο χώρο που αναφέρεστε. Έλεγαν ότι όποιο και να είναι το αποτέλεσμα το σημερινό, θα είναι το τέλος, ανεξάρτητα με τις εξελίξεις υπόλοιπες, για τον Αντώνη Σαμαρά. Έχοντας μία ανάλυση, η οποία έλεγε μία αυτή που είδαμε σήμερα, η άλλη έλεγε ότι αν κερδίσει, δεν θα μπορούσε ένα σχήμα αυτό που ήταν. Το λέω με ποια έννοια. Σε αυτό που περιγράφεται, θεωρείτε ότι μπορεί να στεγαστεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όλη αυτή η συνεργασία που υπήρξε αυτές τις μέρες για αυτή τη μορφή? Γιατί αυτό είναι για το πολιτικό περιεχόμενο. Πολύ σωστά. Εκεί θα κατέληγα, με προλάβατε. Το υπενήχθηκα στην αρχή της τοποθέτησής μου. Να συνενωθεί αυτός ο χώρος που φάνηκε ότι δουλεύει, ότι υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας. Εγώ πραγματικά συγκινήθηκα στην πλατεία της αγοράς όταν είδα να συνεργαζόμαστε άνθρωποι από όλο αυτό το φάσμα που σας είπα και να βρίσκομαι στον δρόμο με ανθρώπους που δεν είχα βρεθεί ποτέ να έχω κάποιο είδους πολιτική συνεργασία και με συγκίνηση και πάθος πραγματικά να εργαζόμαστε προς τον ίδιο στόχο. Εγώ πιστεύω ότι αυτό μπορούμε να το πετύχουμε. Υπάρχουν αυτά που μας χωρίζουν. Δηλαδή, μιλάτε για ένα ΣΥΡΙΖΑ της δεξιάς. Δεν θα ήθελα να το χαρακτηρίσω έτσι. Γιατί καλά, αλλιώς για μένα, αυτό που προέχει είναι ο πολιτικός σχηματισμός του φιλελεύθερου χώρου. Τονίζω, για μένα αυτός είναι ο όρος. Mm-hmm. Ο πολιτικός σχηματισμός του φιλελεύθερου χώρου που χωράει αυτό που σας είπα, το φάσμα που καλύπτεται από το ΠΑΣΟΚ μέχρι τη Νέα Δημοκρατία και ό,τι είναι ενδιάμεσα. Και όποιον θα ήθελε να προσέλθει. Γιατί εγώ πιστεύω ότι έχουν χώρο για κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να προσπαθεί. Έτσι. Αυτός ο χώρος, αυτό που βασικά πρέπει να κάνει, είναι να πει την αλήθεια. Ξέρετε από τι υποφέρουμε πρωτίστως και τι μας έχει φέρει εδώ? Ποιο ψέμα στην πραγματικότητα? Και μακάρι, όπως είπα και πριν, ο Θεός να με βγάλει ψεύτη ότι αυτό δεν είναι έτσι. Ότι αυτό είναι έτσι. Αλλά εδώ δυστυχώς έχουμε πιστέψει, και αυτό μας έχει ταλαιπωρήσει και όσο είμαστε και εμείς κυβέρνηση, αν θέλετε. Αυτό δεν είναι μόνο πρόβλημα της περίοδου του ΣΥΡΙΖΑ, και αν θέλετε έχουμε και εμείς ευθύνη γι' αυτό. Έχει κυριαρχήσει στην ελληνική κοινωνία μια αντίληψη ότι είναι δυνατόν κατά κάποιο τρόπο να υπάρχει ένα κράτος πατερούλης, που λέγανε παλιά στη Σοβιετική Ένωση, από την ρωσική λογοτεχνία προερχόμενος όρος. Ένα κράτος. Το Στάλιν αφορούσε αυτή η έκφραση. Προέρχεται από την ρωσική λογοτεχνία, λέω. Ένα κράτος. Οι κομμουνιστικές σας γνώσεις δεν είναι τόσο ένα κράτος. Ένα κράτος. Δεν θα απολογηθώ γι' αυτό πάντως. Όχι, αλλά συνέχεια πετάς μπιχτές, να πούμε, κτλ. Και μου μιλάς τώρα περί ανασύσταση τη κεντροδεξιά παράταξη. Χωράει και τον Άδωνη μέσα αυτό? Χωράει και το Βορύδι? Τα ακροδεξιά σε μεσημεριανάδικο που πάνε διάφοροι και διάφορες.
Εγώ δεν έχω πάει ποτέ. Και δεν θα μετατρέψω μια πολιτική κουβέντα σε τέτοιου είδους μεσημεριανάδικα. Αν εσύ θέλεις να το κάνεις, κάντε. Εγώ μιλάω πολιτικά. Εγώ μιλάω πολιτικά. Μιλάω πολιτικά. Μιλάω πολιτικά. Στην ανασύσταση αυτού του χώρου. Εσείς δέχεστε. Αυτή η μερίδα. Εσείς δέχεστε. Δεν θα δεχτώ την κουβέντα. Μαζί με τον Σαμαρά. Τώρα ο κ. Σπουδάκης έχει ένα σκοπό. Να μην ακουστεί αυτό που θέλω να πω. Μα τώρα μου δώσατε το λόγο ή όχι. Δηλαδή θα απαντά και για τη Νέα Δημοκρατία ο κ. Σπουδάκης. Συγγνώμη, δεν φταίει πάντως ο κ. Βολουδάκης. Τώρα μην το ρίχνουμε. Δεν φταίει ο Μαθιός. Όχι, συγγνώμη. Και δηλαδή θα απαντά γιατί. Ο καημός του διαβράζει μας τώρα είναι η ανασύσταση και το διάρκειο παράδειγμα να την επόμενη πενταετία δεκαετία. Αφού το λοιπόν, καλά, καλά. Περιμένετε, περιμένετε. Η αλαζονία, πολύ νωρίς αποκτήσατε αλαζονία της εξουσίας. Και βεβαίως, όταν λέτε ότι σε 5-10 χρόνια. Ναι, ακριβώς γι' αυτό. Ακριβώς γι' αυτό. Έχουμε αλαζονία. Ακριβώς γι' αυτό. Ο νικητής. Εγώ σας είπα καθαρά. Εγώ ξεκίνησα καθαρά και ανοιχτά. Τέσσερα χρόνια, ας πούμε, την ελληνική κοινωνία. Εγώ ξεκίνησα ευχόμενος. Δύο φορές σε 6 μήνες ο ελληνικός λαός. Εγώ ξεκίνησα ευχόμενος να κάνουμε εμείς λάθος και εσείς σωστό. Εσείς ακόμα πανηγυρίζετε και χορεύετε. Εγώ δεν σας πω για τα πανηγύρια. Να πανηγυρίζετε όσο θέλετε. Να κάνετε και καμιά δουλειά όμως για τον τόπο. Εγώ κάνω λοιπόν, πάρα πολλές λοιπόν, δουλειές. Λοιπόν, δεν το προσωποποιώ. Εσύ θες να προσωποποιείς την κουβέντα. Εγώ αρνήθηκα την προσωποποίηση της κουβέντας γιατί υπάρχουν πολιτικά θέματα που μεταφέρει ο κόσμος, για τα οποία ο κόσμος υποφέρει. Λέω λοιπόν ότι αυτό το οποίο θα διαχωρίσει λοιπόν αυτό που έχω στο μυαλό μου σαν μια φιλελεύθερη πλατφόρμα που θα συνενώσει όλο αυτόν τον κόσμο από το Πασόκ μέχρι τη Νέα Δημοκρατία και όποιον ενδιαμέσως θα ήθελε, αυτό το οποίο πιστεύω ότι χρειάζεται να κάνει είναι να διαλύσει μια πλάνη που ταλαιπωρεί τον κόσμο που λέει ότι το κράτος Πατερούλη θα σου λύσει όλα τα προβλήματα και ότι μπορεί με δημόσιες δαπάνες που γεννούν ελλείμματα και χρέος που πληρώνεις και το φορτώνεις στα παιδιά σου και στα εγγόνια σου να λύνεις τα προβλήματά σου. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή ζούμε στην Ελλάδα συνθήκες φτώχειας που δεν το θέλουμε και δεν πρέπει. Ο μόνος τρόπος να βγει κανείς από τη φτώχεια είναι η παραγωγή. Η παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Ο τρόπος δεν είναι να βγάζεις ωραίους νόμους. Απαραίτητη νόμη, δεν λέω ότι θα τους καταργήσουμε, αλλά εάν δεν βρούμε συνθήκες τέτοιες που να επιτρέψουν να έχουμε στην Ελλάδα παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, από τη φτώχεια δεν βγαίνουμε. Αυτό λοιπόν μόνο μια φιλελεύθερη ατζέντα μπορεί να το δημιουργήσει. Ναι. Αυτό λοιπόν μόνο μια φιλελεύθερη ατζέντα. Έχει χρόνια ένα μέτρο παραγωγική ανασυγκρότηση δεν είναι ένα πράγμα. Ενώ εσείς ανοίξατε την ΕΡΤ. Το εργοστάσιο της Ζάχαρης ανοίξατε την ΕΡΤ. Το εργοστάσιο της Ζάχαρης. Το πληρώνει ο φορολογούμενος. Αυτό δεν είναι. Βεβαίως. Θα το πληρώσει η Ζάχαρη που θα παράξει και θα πουλήσει. Μανούζο. Αυτά τα οποία έχουν πεθάνει σε όλο τον κόσμο. Ακριβώς γι' αυτό μιλώ. Αυτά που έχουν πεθάνει σαν ιδέες σε όλο τον κόσμο και την Ευρώπη, στην Ελλάδα είναι λογικά. Θεωρούνται ότι θα υπάρχει, ας πούμε, ότι είναι λογικό να υπάρχει ο φορολογούμενος να πληρώνει ένα εργοστάσιο που φτιάχνει, ας πούμε, μακαρόνια. Δεν πρέπει το κράτος να φτιάχνει μακαρόνια. Ελληνικός λαός όμως. Μην το αυτό. Βεβαίως. Ωραία. Ακούστε κάτι. Η δημοκρατία σημαίνει ότι σεβόμαστε την άποψη της πλειοψηφίας και της πλειοψηφίας. Σημαίνει ότι η πλειοψηφία κυβερνά. Δεν σημαίνει ότι η πλειοψηφία έχει απαραίτητα δίκιο, ούτε ότι εγώ είμαι υποχρεωμένο να συμφωνώ με την πλειοψηφία. Όχι, όχι, όχι. Δεν συμφωνώ με την πλειοψηφία. Πρέπει να αποδεχτείτε και μοναχώς να με την εντολή και μοναχώς να με να έχω την άποψη που έχω, αυτή την άποψη θα υποστηρίζω. Είναι πολύ εύκολο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να πηγαίνει κανείς με το ρεύμα. Εμένα και οι καταβολές μου και αυτό που μου πάει σαν πρόσωπο και αυτό που είναι ιστορία και έτσι καταλαβαίνω εγώ για την αξιοπρέπεια του τόπου είναι ότι αυτό που πιστεύω και αυτό που είναι οι αρχές μου θα το υποστηρίζω και κόντρα στο ρεύμα γιατί είναι η αλήθεια. Κλείστε και κοπολάκι. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα πλέον γιατί είναι αργά και είμαστε και κουρασμένοι. Εγώ θέλω να τελειώσω με ένα μεγάλο ευχαριστώ πραγματικά και στους Φαγιανούς και στους Χανιώτες και στους κριτικούς και στους Έλληνες. Είναι ο πρώτος νομός, μάλλον. Τι? Ναι, είναι ο πρώτος νομός στην Ελλάδα. Ναι. Οι οποίοι τίμησαν και στήριξαν την ελληνική κυβέρνηση, επιβράβευσαν την προσπάθεια που έχει κάνει αυτούς τους 5 μήνες και μας δίνουν νέο κουράγιο και τεράστια ευθύνη. Εγώ τη νιώθω την ευθύνη αυτή, αλλά θεωρώ ότι είναι δυνατή η όμοι μας με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα να την βαστίξουμε αυτή την ευθύνη για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που είπα προηγουμένως. Να συμφωνήσουμε σε μια καλύτερη συμφωνία,
να καθαρίσουμε το μηχανισμό από αυτά τα πράγματα τα οποία μας κρατάνε πίσω και να μπορέσουμε να κυβερνήσουμε λύνοντας τα προβλήματα του κόσμου. Αυτό πρέπει να κάνουμε και αυτό υποσχόμαστε να κάνουμε. Και όσο αφορά εμένα, επειδή και έξες και σήμερα τέτοιο προσωπικό τόνο, τέτοια. Εγώ δεν έκανα καθόλου προσωπική κριτική. Δεν σε κριτικάρω. Πρέπει να είναι πολιτική. Όχι, δεν σε κριτικάρω. Δεν κριτικάρω. Για αυτά που είπες, για τον εαυτό μου θέλω να πω. Και αυτό που μπορώ εγώ να υποσχεθώ είναι ότι θα βάλω πλάτη ως εκεί που δεν πάει σε μια τέτοια προσπάθεια. Ανασύνταξης και ανασυγκρότησης της χώρας. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι έτσι κι αλλιώς πολύ κρίσιμη εβδομάδα για τη χώρα. Δεν ξέρω αν θα είστε εδώ. Και μάλλον θα φύγω από το μεσημέρι. Θα φύγετε. Ενδεχομένως κάποια στιγμή να χρειαστεί να ξανακάνουμε μια συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάντως για την συζήτηση που είχαμε.